Τολμώ καμιά φορά να σκέφτομαι ότι σήμερα χρειαζόμαστε μια εθνεγερσία και χρειαζόμαστε μια ανάσταση του γένους των Ελλήνων, η οποία είναι πολύ πιο απτή σαν ανάγκη από ό,τι ήταν στα χρόνια του Μακρυγιάννη. Ο Μακρυγιάννης είχε αναφορές, μιλούσε με τους αρχαίους προγόνους. Και εσύ, Μιλτιάδη, εσύ, Περικλή, είμαστε στα απομνημονεύματα, απευθύνεται σε αυτούς. Ποιος σημερινός άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να έχει τέτοια αναφορά? Αφήνω και τις άλλες αναφορές που έχει ο Μακρυγιάννης στο μεταφυσικό άξονα της ζωής, που ακόμα ήταν ζωντανός. Δεν είχε γίνει ατομική πεποίθηση, ατομική ιδεολογία, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να γίνεται η πρόταση εν ψυχρό. Να υπάρχει και ατομική φορολόγηση της θρησκευτικής ιδεολογίας του ατόμου. Θα δηλώνεις, είσαι αυτό που είσαι, θα πληρώνεις φόρο. Αυτά γίνονται στη Δύση. Στη Γερμανία έχει το σύστημα αποδίδει θαυμάσια. Το Kirchensteuer, ο φιλούργος, το φόρο για την Εκκλησία. Εδώ έχει χαθεί η αίσθηση ότι η Εκκλησία δεν ήταν ποτέ ατομική πεποίθηση. Δεν ήταν ποτέ ιδεολόγημα που το ασπάζεσαι ή δεν το ασπάζεσαι. Συγγνώμη που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά μου ήρθε τώρα και πρέπει να το πω. Θυμάμαι, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, συζητιόταν στη Βουλή κάποια στιγμή ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας. Και τότε σηκώθηκε ο Ηλίας Ηλίου, πρόεδρος της Αριστεράς, και είπε ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι άθεος, αλλά νομίζω για αυτό το θέμα αυτά και αυτά. Την επόμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, συζητεί το γιατί ο Καραμαλής έβγαλε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Και πήρε πάλι το λόγο ο Ηλίας Ηλίου και είπε, κοιτάξτε, εμείς της Αριστεράς λέγαμε πάντοτε ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ και τώρα το κάνει η δεξιά. Αλλά όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και αυτός που θα έρθει τη 12η ώρα είναι δεκτός. Λοιπόν, νομίζω, και διορθώστε με, ήταν η μόνη φορά στην ιστορία του Ελλατικού Κοινοβουλίου που τσιτάρανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ποιος? Ένας άθεος. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια παράδοση, και εδώ θα μπούμε σιγά σιγά στην κεσαρική διαφορά που χαρακτηρίζει ακόμα την ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχει μια παράδοση αιώνων όπου η μεταφυσική δεν είναι ιδεολόγημα στην Ελλάδα. Είναι τρόπος. Και όταν λέω τρόπος, εννοώ ότι μπαίνεις σε αυτόν τον τρόπο με άλλους δρόμους πέρα από την νοητική επεξεργασία ή την ατομική βουλευτική απόφαση. Μπαίνεις με το γάλα της μάνας, όπως μπαίνεις στη γλώσσα. Σκεφτείτε να περίμενε η μάνα να γίνει το παιδί 15 χρονών, 16 και να επιλέξει τι γλώσσα θέλει να μάθει. Ό,τι αναφέρεται στη ζωή είναι τρόπος. Τα ουσιώδη της ζωής είναι τρόπος στον οποίο εγκεντρίζεται κανείς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν κεντρισμένος μέσα στον Ηλίου, έστω και αν ήθελε να εμφανίζεται ως άθεος.